ενδιαφέρον, πρόθυμα κτλ. Και γι' αυτό θα εξεταστεί και το συγκεκριμένο ιδιότητα. Κύριε Πρόεδρε, δηλαδή δεν υπάρχει θυματοληψία η οποία να έχει αποβληθεί, δεν υπάρχει. Όχι, μιλάμε. Στι γεωτρήσει γύρω δεν υπάρχει. Σε όλε τι γεωτρήσει που έχει η περιοχή δεν υπάρχει πορεία. Και η εκτίμηση είναι προσωπική ότι υπάρχουν θυματοληψίε οι οποίε είναι αρνητικέ. Ναι. Είναι αρνητικέ. Θετική λέτε δεν υπάρχει καμία. Έτσι μα είπα. Τι είναι το μα είπα, ποιο τη κάνει τι θυματοληψίε. Η ιδέα. Τώρα δεν είναι μια χωρέα στην ελληνική. Όχι, όχι, ποιο κάνει τον έλεγχο, λέω. Ιδέα. Ο κύριο Κοτσόνη, στο εργαστήριο. Δεν έχει βγάλει καμία θεματική. Λοιπόν, πήραμε και από τη συγκεκριμένη. Έτσι. Η εκτίμηση του κύριου Κοτσόνη είναι ότι όποια επιβάρηση δεν μπορεί να περάσει, δηλαδή με στα λέγματα, το ένα μέτρο. Έτσι. Δεδομένη και τη φύση του εδάφου. Αυτό που είναι πεζομένο, δεν μιλάμε για σταθερό έδαφο. Και το σταθερό έδαφο, γιατί έχουν πέσει και κάποια κάτω. Μιλάει για το σταθερό. Έχουν πέσει και κάτω. Έχουν κινήσει κάποια κάτω προ την αυτονόητο. Βόρεια πλευρά. Έτσι. Για να ρωτήσω κάτι. Να δούμε μήπω είχαμε σήμερα τίποτα με τον κύριο Κοτσόνη. Δεν υπάρχει καμία ιδιώτηση αφορολογικών να έχει κλείσει. Και σήμερα βγήκε το δεύτερο δείγμα του κυρίου Σμπόλου, είναι καθαρό το νερό. Για 150 μέτρα ιδιώτηση. Τώρα μην είχαμε του ζωού. Κύριε Καγκλαμάνου, επειδή το πάτε με πολύ σιγουριά, το ξέρετε σίγουρα ότι έχει κλείσει, έχει κάποιο στοιχείο. Επειδή όταν ζήτησα κάτι από τον κύριο Δήμαρχο προηγουμένως, μου είπε να απευθυνθώ άλλο στην υπηρεσία. Και επειδή δεν θέλω εδώ πέρα μέσα, εγώ τουλάχιστον να φέρομαι εντυπωσιακά, εντάξει, αν θέλετε να σας ενημερώσω κύριε Γιάννη, θα σας ενημερώσω αύριο. Κυρία Μαρία, και σε εσάς το ίδιο θα απαντήσω. Γιατί να μιλάω. Καταλάβατε. Δεν είπατε όμως του κύριου Δημάρχου το ίδιο προηγουμένως, που μου είπε να ενημερωθώ από την υπηρεσία. Τι να πάω να κάνω το δημοσίευμα. Έτσι, μπράβο, για να συνεννοιόμαστε εδώ πέρα μέσα και να ξέρουμε τι πρέπει να προστατεύσουμε και πώς. Αν δεν το καταλαβαίνετε, τι να σας κάνω εγώ.